Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Θα ξεκινήσουμε με τα δικά μας τα θέματα. Τα θέματα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θέματα που έχουν να κάνουν με τραπεζικές υποθέσεις, με χρηματοδοτήσεις, αναδιάθρωση χρέους, σε επιχειρήσεις. Πώς μπορεί κάποιος αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζούμε να κερδίσει κάνοντας μια αγοροπολισία ή κάποιος που θέλει να πουλήσει ένα κίνητο, πώς μπορεί να πιάσει μια καλύτερη τιμή. Οι νέες επιχειρήσεις που θέλουν να ξεκινήσουν, πώς μπορούν να πάρουν προγράμματα που μπορεί ένα μέρος από το δανείο να είναι άτοκο και ένα άλλο να είναι πολύ χαμηλότοκο, πώς μπορούν οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί να ξαναπάρουν εμπρός, πώς μπορεί γενικά με λίγα λόγια να έχουμε κάποιες σοβαρές πληροφορίες για να μην μπλέξουμε με διαδικασίες που στο τέλος θα μας κάνουν να χάσουμε τα πάντα. Ας ξεκινήσουμε σε λίγο να πούμε για το οικονομικό το οποίο υπάρχει σήμερα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα όσο τραβάει αυτό το λουκέτο στις επιχειρήσεις. Όσο λοιπόν τα μαγαζιά είναι κλειστά, όσο δεν ξεκινάει η οικονομική ροή, η οικονομική καθημερινή ροή στην αγορά, όσο δεν ξεκινάνε οι Έλληνες σπράττουν, όσο ο ελληνικός λαός είναι κλεισμένος στο σπίτι του, που καλώς και σωστά είναι κλεισμένος, η οικονομία γράφει πάρα πολύ αρνητικά. Μακάρι να λυθεί όλο αυτό γρήγορα, μακάρι όλο αυτό να τελειώσει γρήγορα και μακάρι να έρθουν τα εργαλεία αυτά που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό, έναν ελληνικό λαό που είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένος. Ας ξεκινήσουμε να μιλήσουμε καταρχήν για τις ρυθμίσεις. Ευτυχώς αυτή την περίοδο μιλάμε για προνομιακές ρυθμίσεις για όλους. Και όταν μιλάω για όλους, εννοώ για όλους τους δανειολήπτες. Και δεν εννοώ αναστολή. Μιλάω να ρυθμίσω το δάνειό μου τώρα προνομιακά, ανεξάρτητα από μία αναστολή που έχω πάρει. Θα τα εξηγήσω. Έχουμε τις δύο μεγάλες κατηγορίες, τα ενήμερα και τα ληκτρόθεσμα δάνεια. Και τα ενήμερα δάνεια μπορούμε να τα ξαναδούμε, μπορούμε να τα ξαναπροσπαθήσουμε, μπορούμε να τα ξανασυζητήσουμε. Αν υπάρχει κάποια σοβαρή αλλαγή, κάποια σοβαρή έτσι παράμετρος που επηρεάζει όλη τη ρύθμιση. Να δώσω για παράδειγμα εγώ ένα χαρακτηριστικό. Έχω ένα δάνειο 100.000 ευρώ, έχω αυτά τα μισθώματα, εισπράττω αυτά τα μισθώματα, τα δίνω στην τράπεζα, έχουν αλλάξει τα πάντα, αυτή η επιχείρηση σας έκλεισε, αυτή η επιχείρηση σου δίνει το 60%, άρα τώρα μπορώ να ξαναζητήσω αυτή την υπόθεση. Να την ξαναδώ από την αρχή, να δω τι έγινε. Δεν μπορώ πια να τηρήσω αυτή την υπόσχεση. Και τα κόκκινα δάνεια. Με μεγάλη μου χαρά θα πω ότι πετύχαμε ένα ανέλπιστο κούρεμα, ένα πάρα πολύ μεγάλο κούρεμα που ο φίλος μου τώρα που με βλέπει δεν το πιστεύει και όμως είναι πραγματικότητα. Στις 250.000 περίπου το 40-45% κούρεμα. Μπορείς να το σώσεις, Γαβρίλης Χαλκιώτης και συνεργάτες. Ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη νέα επιτυχία του γραφείου σε αυτή εδώ τώρα τη στιγμή, σε αυτή εδώ τη στιγμή του κοροναϊού. Όταν δηλαδή όλα, όταν όλα καταστρέφονται, όταν όλα διαλύονται, όταν όλα πηγαίνουν χάλια, όταν χάνετε την εμπιστοσύνη σας, όταν χάνετε την ελπίδα σας, όταν όλα τελειώνουν, έρχεται ο Μπορείς να το σώσεις και λέει 40% κούρεμα. 40% κούρεμα σε μια υπόθεση που πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που πάει καλά. Και όμως μπορείς να το σώσεις, Γαβρίλος Χαλκιώτης και συνεργάτες φέρανε 40%. 40%. Απίστευτα πράγματα πετυχαίνουμε στον Μπορείς να το σώσεις. Απίστευτα πράγματα. Και όμως πραγματικά αυτοί που με βλέπουν τώρα θέλουν να φουσκώσουν τα στήθια τους από ελπίδα και να πάρουν τηλέφωνο και να ξεκινήσουν να πιστεύουν ότι μπορεί να είναι και αυτοί οι επόμενοι που με χαρά, με τιμή, με περηφάνεια θα ανακοινώνω αυτό το κούρεμα. Και δεν μιλάω για έναν άνθρωπο που δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Δεν μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει να χάσει τράπεζα από αυτόν. Δεν μιλάω για ένα δάνειο που μπορούσε και να μην το πλήρωνε. Μιλάω για μια άλλη περίπτωση. Μιλάω για μια πολύ καλή διαπραγμάτευση. Και δεν μπορώ σε τέτοιες περιπτώσεις να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και σε αυτούς τους τραπεζικούς που βοηθούν. Δεν μπορώ να μην το πω. Όπως είμαι εγώ αυτός που έρχομαι και λέω οι τραπεζικοί πρέπει να βοηθούν. Όταν βοηθούν δεν μπορώ να μην λέω το σωστό.
Δεν μπορώ να μιλάω μπράβο σε αυτούς τους λογικούς ανθρώπους που βοηθούν τον ταλέπορο ελληνικό λαό, τον συνταξιούχο, τον μεροκαματιάρη, τον επιχειρηματία. Δεν μπορώ να μην πω. Άρα σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε και να τους πούμε ευχαριστούμε πολύ που καταλαβαίνουν την κατάσταση. Όταν κάποιος κάνει το σωστό, θα πρέπει εμείς να του λέμε το σωστό και εμείς μπράβο, σε ευχαριστούμε που μας βοηθάς. Που βοηθάς έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την ανάγκη σου. Άρα, νέα προνομιακά αυτή τη στιγμή προγράμματα ρυθμίσεων, να μείνουμε παρακαλώ στο προηγούμενο σούπερ, νέα προνομιακά προγράμματα ρυθμίσεων εν μέσω υγειονομικής κρίσης, τώρα που όλα καταστρέφονται, η υγεία και σας είπα. Μιλάμε για κούρεματα στη Λευκάδα, μιλάμε για κούρεμα στο Κιλκής, μιλάμε για κούρεμα στην Αθήνα. Μιλάμε για πράγματα που θα σε βοηθήσουν να αναστηθείς, να ξανασηκωθείς από εκεί που κάθεσαι, από την καρέκλα της θλίψης, από την καρέκλα της αχώριας, από το δρόμο της αβεβαιότητας και να μπεις σε έναν άλλο δρόμο που θα σε οδηγήσει στη χαρά, στην αισιοδοξία και κακά τα ψέματα. Έτσι, και μείον 100.000. Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Άρα καταλαβαίνετε ότι αλλιώς βλέπω τη ζωή μου εγώ όταν χρωστάω κατά 100.000 λιγότερο. Κακά τα ψέματα, έτσι είναι. Άρα ελάτε και εσείς να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα όσο μπορούμε πιο νομιακά. Και αυτοί που με βλέπουν και αυτοί οι άνθρωποι που σκέφτονται, λέω, τώρα θα πάρεις τηλέφωνο να δοκιμάσεις και εσύ αυτό που λέω εκεί. Μεγάλα κουρέματα, μικρές δόσεις. Αυτό που λέω λοιπόν εκεί, ναι, είναι πραγματικότητα. Ναι, μπορώ να το διεκδικήσω. Όλοι μαζί μπορούμε να ξαναδούμε τις υποθέσεις. Όλοι μαζί μπορούμε να ξαναβάλουμε κάτω τους φακέλους και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτή την περίπτωση, πόσο μπορούμε να κουρέψουμε σε αυτόν τον δανειολήπτη. Δεν μιλάω για αναστολή. Δεν μιλάω για μεταχρονολόγηση βάρους χρέους. Μιλάω για διαγραφές. Μιλάω για οριστικές διαγραφές. Μιλάω για κουρέματα. Μιλάω για οριστικές λύσεις. Τώρα. Τώρα που όλα καταστρέφονται. Τώρα που είναι αρνητικά που λέτε όλοι. Εγώ όμως τώρα βρήκα, να πιω και λίγο νερό, βρήκα την κατάλληλη στιγμή να κάνω αυτό το κούρεμα σε αυτό το δανειολήπτη. Άρα, και εσύ που με βλέπεις και εσύ που λες θέλω και εγώ ρε παιδί μου, αλλά τι να κάνω. Μπορείς και εσύ να είσαι ο επόμενος. 2-10-49-64-569 τα τηλέφωνα του σταθμού και οι τρόποι επικοινωνίας. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο, με το email, με το Facebook και με το Skype. Άρα δεν χρειάζεται να είσαι στο γραφείο μου, δεν χρειάζεται να τα πούμε από κοντά. Θα έρθει η στιγμή που θα τα πούμε. Τώρα όμως μπορούμε να το κάνουμε και με αυτούς τους τρόπους. Και με αυτούς τους τρόπους και υπόσχομαι να κάνω το καλύτερο δυνατό και να φέρω, αν είναι δυνατόν, και μεγαλύτερο κούρεμα. Εγώ χαίρομαι κάθε φορά που γίνεται ένα κούρεμα. Χαίρομαι και αισθάνομαι περήφανος και ευτυχισμένος για άλλο ένα κούρεμα που πέτυχα εγώ και οι συνεργάτες μου. Άρα, σήμερα είναι καλή στιγμή, σήμερα που όλα τα πράγματα δυσκολεύουν, σήμερα μπορείς και εσύ να διεκδικήσεις ένα κούρεμα. Τι πρέπει να κάνεις, το είπαμε. Θα πάρεις αυτά τα δύο τηλέφωνα. Μόνο να ζητήσω ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη από τώρα ότι ενδεχομένως στα τηλέφωνα του γραφείου να μην απαντάμε κατευθείαν. Δεσμεύομαι όμως εγώ προσωπικά να σας πάρω όλους, 1.500 όσοι πάρετε, θα απαντήσω σε όλους και θα προτείνω τη γνώμη, τη δική μου, μία γνώμη που θα σας φέρει πολύ κοντά στη διαδικασία του κουρέματος. Το κούρεμα είναι όλα τα λεφτά. Η καλύτερη αποπληρωμή του. Και μιλώ για όλες τις υποθέσεις, το ξανατονίζω. Δεν μιλάω για ανθρώπους που έχουν μόνο ένα δάνειο που δεν έχουν περιουσίες. Θέλω να έχετε και περιουσίες, θέλω να έχετε και εισοδήματα. Εδώ είμαι εγώ να τα παλέψω. Εδώ είμαι εγώ να τα διαπραγματευτώ. Δυστυχώς θα πω και κάτι ακόμα, ότι αυτές τις υποθέσεις και αυτές έτσι, τους τρόπους που χειριζόμαστε κάποια πράγματα εμείς, μπορεί σε εσάς να το ακούτε ωραίο, αλλά να διευκρινίσουμε και κάτι, παιδιά. Αυτά λέμε ότι τα κάνουμε εμείς. Δεν λέμε ότι είναι τόσο εύκολο, τόσο απλό, γιατί με πήραν δύο άνθρωποι, μου λέει, ξέρεις κάτι να σου το πω, μου λέει, πες μου τι. Δεν σε πήρα τηλέφωνο, εντάξει, του λέω, άνθρωπε μου, δεν πειράζει.
Και πήγα, μου λέει, και το έκανα εγώ. Και τι έγινε το αποτέλεσμα? Αρνητικό, μου λέει, 4 φορές. Αρνητικό 4 φορές. Αυτό είπαμε να το χρησιμοποιήσουν άνθρωποι που γνωρίζουν, άνθρωποι που ξέρουν να ελεγχθούν, άνθρωποι που ξέρουν να περασπιστούν. Και αυτός ο άνθρωπος που του έκανε το τελευταίο κούρεμα, ένας πετυχημένος επιχειρηματίας είναι και ένας μορφωμένος άνθρωπος. Και άνθρωπος της αγοράς. Σε εμάς ήρθε να αναλάβουμε την υπόθεση και ευτυχώς, και ευτυχώς, μας άκουσε, δεν το έκανε εκείνος και ήρθε το κατάλληλο αποτέλεσμα. Και ήταν ένας άνθρωπος που τον σύστησε ένας άλλος άνθρωπος από σύσταση. Θέλω να το μάθει όλος ο ελληνικός λαός, θέλω να το μάθει όλη η Ελλάδα, ότι μπορεί να το σώσεις, είναι εδώ, διαφημίστε το, πείστε στους φίλους, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας, ότι υπάρχει αυτή η εκπομπή που παλεύει αυτά τα δάνεια. Υπάρχουμε εμείς που τα κάνουμε, υπάρχουμε εμείς που τα προσπαθούμε, υπάρχουμε εμείς που φέρνουμε τα αποτελέσματα. Θέλω να το μάθουν όλοι, από το νοτιότερο μέρος της Ελλάδας μέχρι το πιο βόρειο, ότι μπορούν να μην απελπίζονται. Βοηθήστε κι εσείς. Μπορεί κάποιοι να μην μας βλέπουν. Εσείς που μας βλέπετε και έχετε τους φίλους και τους γνωστούς σας, πείτε τους. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος που βγαίνει αυτός και παλεύει και δείχνει αποτελέσματα. Που δείχνει πώς μπορεί να το κάνει ένας κάποιος που έχει ένα πρόβλημα. Να μας πάρει, δεν χρειάζεται να είναι στην Αθήνα, δεν χρειάζεται να έρθει να μας μιλήσει από κοντά. Να μας πάρει, να μας πει το πρόβλημά του και εμείς θα βρούμε τον τρόπο να το λύσουμε. Για όλα τα δάνεια μιλώ, ομιλώ για όλα τα δάνεια, με ακίνητες περιουσίες, με εισοδήματα, ελάτε να τα παλέψουμε. Τώρα είναι η ευκαιρία, τώρα είναι το λαχείο. Μπείτε όλοι. Θέλω όλη η Ελλάδα να το κάνει. Όλος ο ελληνικός λαός θέλει να κερδίσει από αυτές τις προνομιακές ρυθμίσεις. Για όσο υπάρχουν. Φτωχοί, πλούσιοι. Όλοι. Όλοι μπορεί να διεκδικήσουν. Όλος ο ελληνικός λαός. Όσο μπορέσουμε να προλάβουμε, να κερδίσουμε από αυτές τις ρυθμίσεις. Δεν μιλώ για καταστάσεις που δεν έχουν ακίνητα, που δεν έχουν εισοδήματα. Την κάθε μία περίπτωση μιλάω και για τις 100.000, μιλάω και για τα 10 εκατομμύρια. Και αυτός με τα 10 εκατομμύρια και με την μεγάλη περιουσία, και αυτόν μπορώ να του κάνω κάποια κουρέματα. Να προσπαθήσω τουλάχιστον. Άρα, όσοι με βλέπετε, πάρτε τηλέφωνο και πείτε και στους φίλους και στους γνωστούς σας να προσπαθήσεις, ρε παιδί μου. Θα κάνω μια εκπομπή και θα φωνάξω καμιά 20 αριά, γιατί με παρακαλάνε. Μου λένε, κύριε Χαλκιώτη, βγάλε μας μια φορά στο Blue Sky να μιλήσουμε για σένα. Λέω, όχι ρε παιδιά. Μα θέλουμε να πούμε, να εμείς είμαστε με το 50%, με το 60%, με το 70%, με τα ακίνητα. Εντάξει, λέω, θα γίνει και αυτό. Τους κρατάω. Θέλουμε να βγούμε, μου λέει, θέλουμε να το πούμε στον ελληνικό λαό, να το ακούσει, να το πιστέψει ότι μπορεί να γλιτώσει χρήματα. Να μην τα πληρώσει τσάμπα τα λεφτά. Τα βγούμε εμείς, μου λέει, με τις ταυτότητές μας, θα μιλήσουμε. Λέω, εντάξει, θα συνοηθούμε και θα μιλήσουμε. Άρα, όσοι είσαστε στον νόμο, είναι τώρα η καλή στιγμή να κάνουμε τη διαπραγμάτευση. Όσοι έχετε πάρει αναστολή, είναι τώρα η καλή στιγμή να κάνουμε διαπραγμάτευση. Όσοι δεν έχετε κάνει τίποτα, είναι πάλι καλή στιγμή, γιατί έχουμε καλά αποτελέσματα. Άρα, όσοι έχουμε δάνεια σε όλη την Ελλάδα, σε ό,τι επάγγελμα και να υπάρχει, πείτε και στους φίλους και στους γνωστούς να με πάρουν ένα τηλέφωνο, γιατί εσύ που με βλέπεις μπορεί να μην έχεις πρόβλημα. Αλλά θα σε ενδιαφέρει η επόμενη θεματική ενότητα που θα πω. Στους φίλους, στους γνωστούς, σε όλη την Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έρθουν στο γραφείο. Να με πάρουν και να πούμε, σε είδε ο φίλος μου στο Blue Sky, εγώ μένω στον Εύρο, έχω αυτό το πρόβλημα. Το κάνουμε. Το προσπαθούμε. Θα το φέρουμε το αποτέλεσμα, πιστεύω. Άρα όλοι να κερδίσετε θέλω, όσο μπορούμε. Γιατί αν ισχύουν αυτά οι πληροφορίες που έχω, που ακούγεται, δεν λέω ότι ισχύει, εγώ θα πω τι άκουσα. Για το νέο τρόπο αντιμετώπισης με το νέο πτωχευτικό, δεν θέλω να το υιοθετήσω, απλά θα πω τι άκουσα. Ότι έχω ένα δάνειο, θα μου κουρέψει κάποια χρήματα και τα υπόλοιπα θα με υποχρεώσει να πληρώσω για 2-3 χρόνια και θα με πάει σε εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Τι σημαίνει εύλογες δαπάνες διαβίωσης? Σημαίνει ότι εγώ, αν έχω ένα χιλιάρικο, μπορεί να μου έχει κουρέψει κάποια χρήματα, από το χιλιάρικο θα μου αφήνει 4 εκατοστάρικα, αυτά ζητάνε θεσμοί, και τα υπόλοιπα 600 θα μου τα παίρνει. Δηλαδή, τι θα κάνετε το συνταξιούχο? Τι θα πείτε στο συνταξιούχο? Ότι κοίταξε να δεις,
ότι κοίταξε να δεις, εμείς θα σε πάμε και θα σου πάρουμε ένα πεντακοσάρικο από τη σύνταξή σου. Αυτό θα του πείτε. Εσείς που θα ζητήσετε από την Ελλάδα να φέρει αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης. Πώς θα το κάνετε αυτό? Θα ρίξετε την υποχρέωση να πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ένας δηλαδή συνταξιούχος που παίρνει ένα χιλιάρικο και είναι μόνος του, θα του πείτε κράτε ένα πεντακοσάρικο και δίνει ένα πεντακοσάρικο στην τράπεζα. Και πώς θα πληρώσει τα φάρμακα του αυτός, με ένα πεντακοσάρικο? Ή ακούω έναν άλλο σενάριο που ζητάνε οι θεσμοί και λένε ναι, λέει, θα δημιουργηθεί κάτι δημόσιο που θα νοικιάζουμε, δηλαδή από νοικοκυρέοι θα γίνουμε επέτες. Εγώ τα ακούω. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτά είναι αλήθεια. Έχω εμπιστοσύνη και περιμένω να δω το νέο νόμο. Δεν θέλω να πιστέψω γιατί είναι σκληρό. Και πιστεύω ότι θα πάρουμε μια 12μηνη παράταση για την πρώτη κατοικία. Δηλαδή, ήμασταν τόσο καιρό πιεσμένοι, ήμασταν τόσο καιρό κλεισμένοι, θα μου πούνε ότι βγες και από το σπίτι σου. Εγώ δεν ομιλώ για ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώσουν. Εγώ μιλάω για έναν μεροκαματιάρι. Εγώ μιλάω για αυτούς που δεν θα δουλέψουν στα ξενοδοχεία. Εγώ μιλάω για έναν συνταξιούχο που έπαιρνε 2.000 και παίρνει 8 εκατοστάρικα. Και μπορεί και δίνει 2 εκατοστάρικα. Και εσύ ζητάς τράπεζα 6 εκατοστάρικα. Θα τον τελειώσεις? Θα του πάρεις τη ζωή? Θα του πεις εγώ δεν ξέρω τίποτα? Εγώ θέλω τα λεφτά μου? Έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, αν βρεις έναν επιχειρηματία που σου δίνει, βάλ τον κάτω και κάτω ό,τι θέλεις. Αλλά και για αυτόν τον επιχειρηματία, εάν θα έχει ρίξει τα χρηματάκια για πάρα πολλά χρόνια, τι θα του πεις? Ό,τι μου δώσες, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τίποτα, φέρε μου τα λεφτά. Πολύ σκληρό αυτά που ακούγονται. Δεν θέλω να τα πιστέψω, αλλά πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Πώς θα πάμε να ρυθμίσουμε τα δάνεια? Μία χείρα τι θα της πεις? Ότι έχεις ένα χιλιάρικο, θα σου πάρω 5 εκατοστάρικα εύλογες δαβάνες διαβίωσης και τα υπόλοιπα 500 θα μου το πάρεις τσαμπουκά η τράπεζα, γιατί είσαι στο νέο πτωχευτικό δίκαιο, εσύ στους θεσμούς. Αυτά. Μία χείρα. Παίρνει ένα χιλιάρικο. Και αν έχει αφήσει και ο συγχωρημένος κάμια ψηλή υποχρέωση, κάνα κατοστάρικο, πάει στα 900. Τι θα της πεις αυτήνεις? Ότι επειδή τι? Θες ένα πεντακοσάρικο να ζήσεις, μείον 100, 400 και θα της πάρεις τα υπόλοιπα? Κάτι τέτοια ζητάνε οι θεσμοί. Οι θεσμοί ζητάνε αυτά. Αυτό σύμφωνα με τις πληροφορίες που ακούω. Εγώ δεν θέλω να τα πιστέψω. Δεν τα προσυπογράφω. Εγώ λέω τι ακούω, τι σενάρια ακούω. Εγώ πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πάρει μια άλλη θέση. Έτσι θέλω να πιστεύω. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό. Τι θα γίνει με την πρώτη κατοικία? Τι θα γίνει με τα μαγαζιά που θα ανοίξουμε? Πώς θα τα στηρίξουμε? Θα πούμε κάποια πράγματα. Τι θα γίνει? Έναν άνεργο τι θα του πεις? Α, δεν έχεις τι να κάνουμε? Δώσε μας το σπίτι σου και δίνε μας και νίκιο. Ρωτάω. Εγώ απλά ρωτάω. Τι θα γίνει? Άρα, πριν έρθουν όλα αυτά τα άσχημα, ελάτε όλος ο ελληνικός λαός, από το νοτιότερο σημείο της Κρήτης μέχρι το βορειότερο της Βορείου Ελλάδος, πάμε να ρυθμίσουμε, πάμε να πάρουμε, να προλάβουμε, να πάρουμε προνομιακά προγράμματα, όσο ακόμα έχουμε τα προγράμματα. Πάμε να τα τελειώσουμε. Δεν μιλάω για απλή αναστολή, μιλάω για οριστική. Μπορώ κι εγώ, μπορώ. Τι να κάνω? 2-10-49-64-569. Μία απλή κίνηση. Παίρνεις ένα τηλέφωνο, στέλνεις ένα email και από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε πώς μπορούμε να λύσουμε το θέμα. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κυρία Ελένη. Καλησπέρα. Ορίστε, πέστε μας. Καλησπέρα, κύριε Γαλλικώτη. Καλησπέρα. Εμείς ήμασταν το 2009 άνεργοι. Άντρας μου δούλευε στις κατασκευές στο πέρα.
Μάλιστα. Και πήραμε γιατί το σπίτι ήταν παλιό και πήραμε σε επισκευαστικό δάνειο. Ναι. Και τότε ήταν και θα βγήκαμε με τη μαμά και το είχε καρκίνο και δεν μπορούσε να μετακινηθεί γιατί είχε ανοίξει ολόκληρη. Mm-hmm. Όσο είχα χρήματα έδινα. Τέλος πάντων, το 2005 έφυγε η μαμά μου. Μάλιστα, Θεός χωρέστη. Και έδωσα σε μία δικηγόρο, γιατί δεν είχαμε χρήματα πια. Μάλιστα. Έδωσα σε μία δικηγόρο, πήγε στο Ιδροδικείο για τον νόμο Καστέλη. Ναι. Αλλά με κοροϊδεύει, έπρεπε συνέχεια να βολεύει. Εντάξει, τώρα δεν θα κρίνουμε μία δικηγόρο, γιατί δεν είναι και μπροστά. Στο διατάφτα τώρα. Εντάξει, εγώ δεν υιοθετώ αυτό, έτσι, ξεκάθαρα το λέω. Είχατε μια συνεργασία, τώρα ό,τι έγινε, εσείς που μένετε. Έχετε δίκιο. Εσείς που μένετε. Συστήρα, Πετράλωνα. Που μένετε. Πετράλωνα. Εντάξει, τώρα, ωραία, αν μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε, αφήστε το τηλέφωνο να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για εσάς. Εντάξει, κυρία Ελένη μου. Κυρία Ελένη, με ακούτε. Ναι, σας ακούω. Ωραία, αφήστε το τηλέφωνό σας και θα δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, εντάξει. Ναι, αλλά δεν έκανε τίποτα και τώρα τελειώνει, δεν τελειώνει την πρώτη κατοικία. Να μιλήσουμε, να δούμε με έναν άλλο τρόπο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εξοδικαστικά, να το δούμε έτσι. Θα με πάρετε. Ναι, ναι, αφήστε ένα τηλέφωνο για να σας πάρω. Βεβαίως θα σας πάρω, εννοείται. Εντάξει. Ναι, ευχαριστώ. Καλύτερο. Να είστε καλά, την αγάπη μου, να είστε καλά. Λοιπόν. Άρα, όσοι είναι στο νόμο Κατσέλη, ευκαιρία της κυρίας Ελένης, όσοι είναι στο νόμο Κατσέλη και έχουν δικάσει την προσωρινή και αναμένουμε την απόφαση, να βγουν και να κάνουν μια διαπραγμάτευση και να διεκδικήσουν ένα μεγάλο κούρεμα, σαν και αυτούς που με παρακαλάνε να βγουν στην τηλεόραση με την ταυτότητά τους και με τη σύμβαση. Όχι στα κρυφά. Όχι, πήρε ένα τηλέφωνο. Γεια σας, λέγομαι Γαβρίλος Χαλκιώτης. Παρακαλώ, εδώ τους έχω. Με τη σύμβαση και με την ταυτότητα, να το κούρεμα. Γαβρίλος Χαλκιώτης μιλάει. Δεν μιλάει τώρα κανένας που τάζει λαγούς με τραχύλια. Θα σας φέρω καμιά πενινταριά εδώ που θα έχει ο καθένας τη σύμβασή του και θα λέει: με λένε τάδε, να η σύμβασή μου, με λένε τάδε. Με την ταυτότητά τους θα βγουν, δεν θα βγουν γενικώς. Απλά εγώ δεν θέλω να το χοντρίνω τόσο πολύ. Δεν θέλω. Θέλω να τα λέμε μεταξύ μας, να υπάρχει εμπιστοσύνη. Και αν θα το κάνω, έτσι, δεν θα το κάνω για εσάς που με εμπιστεύεστε. Θα το κάνω για αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά και λένε έλα μωρέ, αποκλείεται. Όχι. Γίνεται, απλά έτσι δεν ξέρεις να το κάνεις. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Και εμένα να πεις κάτι άλλο, πού να το ξέρω, μπορεί. Λοιπόν, μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλές διαπραγματεύσεις και να διεκδικήσουμε ένα πολύ καλό ευνοϊκό πρόγραμμα για όλους. Ο κάθε ένας άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή ιστορία και μια ξεχωριστή οικονομική ιστορία. Έτσι, κάθε άνθρωπος έχει την ιστορία του και έχει και την οικονομική του ιστορία. Εμείς την οικονομική ιστορία θα προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε προς το συμφέρον του Έλληνα δανειολήπτη, έναν δανειολήπτη ο οποίος είναι καταταλαιπωρημένος από 10 χρόνια μνημόνια, από 10 χρόνια μειώσεις, από 10 χρόνια φάπες οικονομικές, χωρίς να τους ρωτήσετε, του πήρατε τα λεφτά από την τσέπη. Με τους φόρους, με τις μειώσεις, αυτούς τους Έλληνες δανειολήπτες, αυτό τον ελληνικό λαό υπερασπίζομαι εγώ. Και οι επιχειρηματίες που έχουν μεγαλύτερα κεφάλαια και αυτοί χαμένοι είναι. Σε μια καταστροφή οικονομική όλοι χαμένοι είμαστε. Όλοι έχουμε χάσει τη ζωή μας, την οικονομική, την ηθική, την συναισθηματική, γιατί όταν ένας άνθρωπος κάνει και τη δουλειά του, όταν ένας άνθρωπος δεν έχει να πάει φαΐ στα παιδιά του, όταν λείπει το φαΐ από το τραπέζι, σίγουρα και μεταξύ τους δεν είναι καλά. Χαλάνε και οι σχέσεις, χαλάνε όλα. Μην σας τα πω εγώ. Πόσες οικογένειες ξέρετε εσείς που χωρίσανε λόγω τεραστίων οικονομικών προβλημάτων. Πόσες οικογένειες διαλυθήκανε γιατί μπήκε στη μέση το οικονομικό πρόβλημα. Πόσες σχέσεις δοκιμάστηκανε. Μην διαλύετε οικογένειες. Λοιπόν,
Να πάμε στο επόμενο θέμα. Πολύ καλή περίοδο σήμερα είναι για αγορές. Στο γραφείο μου έχουν εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον πάρα πολλοί άνθρωποι να αγοράσουν ακίνητα. Παναλαμβάνω, δεν ασχολούμαι με πληστηριασμούς, αλλά έχουν έρθει άνθρωποι που μου είπαν: κύριε Χαλκιώτη, μας ενδιαφέρει να επενδύσουμε στα ακίνητα. Τι λες εσύ, εννοείται, λέω, σωστά. Στην τράπεζα θα πάρω τίποτα. 0, τίποτα θα πάρεις. Στα ακίνητα θα οικονομήσεις σίγουρα, θα μείνουν τα λεφτά σου, θα κάνουν τάπλ, θα παίρνεις τα ενίκια, θα. Αλήθεια δεν είναι, ψέματα λέω. Από εκεί και μετά. Άρα όσοι ενδιαφέρεστε και έχετε κάποια ακίνητα και θέλετε να τα πουλήσετε, ενδεχομένως πάρτε μας ένα τηλέφωνο να σας φέρουμε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους και ενδεχομένως να υπάρχουν πολλές ελπίδες να κάνετε πολύ γρήγορα μία πώληση. Και όποιος άλλος θέλει, είμαστε εδώ να συζητήσουμε την περίπτωσή του, πώς μπορούμε να λύσουμε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, άφησα τελευταίο, επαναλαμβάνω, προνομιακές ρυθμίσεις για όλους, για ενήμερα και μη ενήμερα δάνεια. Όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να πουλήσει κάποιο ακίνητο, είμαστε εδώ να το συζητήσουμε, μπορούμε να βρούμε μία λύση και να ολοκληρώσουμε μεγάλη χαρά και να πάρει τη μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος πουλώντας ένα ακίνητο. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Από εκεί και μετά, αφήσαμε τελευταίο πια τη ραχοκοκαλιά. Ποια είναι η ραχοκοκαλιά? Η σπονδυλική στήλη της κοινωνίας μας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις που σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι Μέρκελ, τις έχεις κλείσει. Τις έχεις κλείσει και καλά έκανες, τους έκλεισες και τους προστάτευσες. Η κυβέρνηση πήρε μια πολύ σωστή απόφαση και προστάτευσε τις ζωές μας, βεβαίως. Και σίγουρα καλά έκανε. Όμως, το οικονομικό πρόβλημα, κυρία Μέρκελ, που θα πρέπει να βοηθήσει τον ελληνικό, είναι τεράστιο. Πάμε γρήγορα. Νέα προνομιακά, χαμηλότερα δάνεια για τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε τα καλύτερα ποσά με τους ευνοϊκότερους όρους. Το 25%, δηλαδή, αν κάνουμε ένα τζίρο 1 εκατομμύριο, να πάρουμε 250.000. Κάποια θα είναι άτοκα, κάποια θα είναι έντοκα, κάποια χαριστικά, κάποια ίσως δεν πρέπει να τα γυρίσουμε. Πάμε να διεκδικήσουμε τα μεγαλύτερα ποσά με τους ευνοϊκότερους όρους. 2-10-49-64-569 και άλλες τρεις τρόποι επικοινωνίας, να δούμε πώς μπορούμε να σας συντάξουμε, να πάρετε οξυγόνο, να πάρετε αναπνοή, να μπείτε και εσείς να πείτε: έγινε ό,τι έγινε, κλειστήκαμε που κλειστήκαμε, φάγαμε που φάγαμε τη σφαλιάρα. Τουλάχιστον πάμε να πάρω ένα νέο εμπόρευμα, πάω να φτιάξω ένα νέο μαγαζί, πάω να φτιάξω μια νέα ατμόσφαιρα, να βγω στην αγορά, να έρθουν να ψωνίσουν, να πάρω κι εγώ λεφτά, να πάρει μπρος αυτή η ρημάδα οικονομία που δυστυχώς είναι στα κάτω της. Και θα είναι ακόμα πιο πολύ στα κάτω της, εάν το αντίδοτο σε αυτό το κακό που έρχεται δεν είναι άμεσο, γρήγορο και ακαριαίο. Θα πρέπει να έρθει ένα ηλεκτρικό σοκ, μπαμ, να δυναμώσει, να σβήσει το κακό που έχει έρθει και πρέπει να γίνει και γρήγορα και πρέπει να γίνει και φτηνά και πρέπει και οι ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στο αυτό το χρήμα. Πρέπει να έχουν πρόσβαση πολύ εύκολο και να μην είναι με σκληρά τραπεζικά κριτήρια, να πιω λίγο νερό. Γιατί άμα είναι με αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα μπορούν να διεκδικήσουν. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα κριτήρια. Θα πρέπει να δούμε και έναν άλλο τρόπο πώς μπορούμε αυτές τις επιχειρήσεις να τις στηρίξουμε. Όχι μόνο τραπεζικά κριτήρια. Φίλοι μου τραπεζίτες, σκεφτείτε το. Όχι μόνο τραπεζικά κριτήρια. Κρίνετε και το δικό σας στο μέλλον. Θα ψάχνετε να βρείτε λεφτά. Πάρτε από τους Έλληνες. Οι Έλληνες είναι οι πελάτες σας. Οι Έλληνες είναι αυτοί που θα σας στηρίξουν. Βοηθήστε τους μικρομεσαίους. Βοηθήστε τις μεγάλες εταιρείες. Και όχι μόνο με τραπεζικά κριτήρια. Νέα αγροτικά δάνεια. Νέα αγροτικά δάνεια, άρα υπάρχουν δυνατότητες για όλους. Κλείνοντας, δεν έχω λόγια, δεν ξέρω πώς πρέπει να εκφραστώ. Είμαι βαθιά συγκινημένος για αυτή την απίστευτη εκτίμηση που δείχνεται στο πρόσωπό μου από όλη την Ελλάδα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι εγώ και οι συνεργάτες μου αισθανόμαστε το ηθικό βάρος που έχετε να αποθέσει στις πλάτες μας. Εμείς θα μείνουμε πιστοί στο κοινωνικό συμβόλαιο που έχουν γράψει μαζί σας. Θέλω λοιπόν να σας βεβαιώσω ότι θα μείνουμε πιστοί, θα αγωνιζόμαστε για όλους, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή και θα φωνάζουμε μέχρι και ο τελευταίος Έλληνας να έχει ένα δίκαιο δάνειο, ένα καλύτερο τρόπο πληρωμής, ένα βάρος από τα
από τους ώμους του να φύγει που δεν το αναλογεί και δεν πρέπει. Είμαστε εδώ, θα αγωνιστούμε για εσάς μέχρι και ο τελευταίος αναλυτής να πάρει ένα καλό δάνειο. Καλό βράδυ σε όλους. Ο Θεός να βοηθήσει την Ελλάδα και τους Έλληνες, γιατί έρχονται πολύ δύσκολες στιγμές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από εσάς. Υποκλίνομαι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.